δείτε σε αυτό το βίντεο. Υπερπληθυσμός ή υπογεννητικότητα. Ποιο είναι το πρόβλημα της ανθρωπότητας. Για ένα νέο εξαιρετικό τρόπο ανάκτησης χρυσού από ηλεκτρονικά απόβλητα και πολλά ακόμα. Καλωσορίσατε στο Δελτίο Ειδήσεων με τα σημαντικότερα νέα της ανθρωπότητας. Ο υπερπληθυσμός ή η υπογεννητικότητα είναι το πρόβλημα της ανθρωπότητας. Σε σχεδόν όλη την ιστορία, ο πληθυσμό των ανθρώπων είχε μια αργή αύξηση κατά μέσο όρο 0,04%. Από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά, που το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων βελτιώθηκε, αυτή η αύξηση έγινε πολύ γρηγορότερη, ξεπερνώντα μέχρι και το 2% στο αποκορύφωμά τη. Ο παγκόσμιο πληθυσμό περίπου τετραπλασιάστηκε τον τελευταίο αιώνα. Λοιπόν, θα συνεχίσει ο πληθυσμό να αυξάνεται τόσο γρήγορα, και τι αποτέλεσμα θα φέρει ο υπερπληθυσμό. Αυτό το ερώτημα προκαλεί ανησυχία σε πολλού ανθρώπου. Διαβάζω πολλά τέτοια σχόλια και εδώ στο κανάλι, που δυστυχώ κάποιε φορέ συνοδεύονται και με θεωρίε συνωμοσία, ότι σκοτεινά συμφέροντα θέλουν τη μείωση του πληθυσμού και άλλα τέτοια. Τι ισχύει όμω, κινδυνεύουμε από τον υπερπληθυσμό. Ε, λοιπόν, φαίνεται πω όχι. Τα πράγματα αλλάζουν. Οι προβλέψει δείχνουν ότι ο ρυθμό αύξηση του πληθυσμού μειώνεται και ότι θα μηδενιστεί ακόμα πριν το τέλο του αιώνα μα. Από περίπου 8 δισεκατομμύρια που είμαστε σήμερα. Το μέγιστο που θα φτάσουμε εκτιμάται στα 10,43 δισεκατομμύρια, και μετά ο πληθυσμό θα αρχίσει να μειώνεται. Έτσι, πιο πολύ κινδυνεύουμε από τη μείωση του πληθυσμού παρά την αύξησή του. Γιατί συμβαίνει αυτό, Επειδή οι άνθρωποι για διάφορου λόγου γεννούν λιγότερα παιδιά. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται πιο έντονα στα πιο ανεπτυγμένα μέρη του κόσμου. Και ακόμα και πιο φτωχέ χώρε, καθώ αναπτύσσονται, αρχίζουν και εκείνε να γεννούν λιγότερα παιδιά. Όμω το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι θα υπάρχουν λιγότεροι άνθρωποι, αλλά η ίδια η σύσταση του πληθυσμού. Λιγότερε γεννήσει σημαίνει λιγότεροι νέοι άνθρωποι και οι κοινωνίε μα είναι δομημένε έτσι ώστε οι νέοι να φροντίζουν του μεγαλύτερου. Έτσι, η οικονομία μια χώρα θα έχει λιγότερου εργαζόμενου που παράγουν έργο και περισσότερου συνταξιούχου, λιγότερου φροντιστέ για όλου αυτού του ηλικιωμένου, λιγότερη καινοτομία, μια και η αλλαγή συνήθω έρχεται από του νέου. Σκεφτείτε τώρα τι θα γίνει αν οι κυβερνήσει αντιπροσωπεύουν περισσότερο ανθρώπου μεγαλύτερων ηλικιών. Πώ θα αντιμετωπίσουμε μακροπρόθεσμα προβλήματα, όπω έχουμε σήμερα για παράδειγμα την κλιματική κρίση. Και μην μου πείτε ότι αφού οι άνθρωποι θα γίνουν λιγότεροι, θα λυθεί το πρόβλημα τη κλιματική αλλαγή. Η μείωση του πληθυσμού χρειάζεται πολλέ δεκαετίε για να εξελιχθεί, ενώ το πρόβλημα τη κλιματική αλλαγή πρέπει να λυθεί άμεσα. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι μέχρι στιγμή καμία χώρα δεν έχει καταφέρει να αυξήσει σημαντικά τι γεννήσει τη ώστε να λύσει το πρόβλημα. Όμω ξέρετε κάτι. Εγώ είμαι συγκρατημένα αισιόδοξο. Πιστεύω ότι υπάρχει λύση αρκεί να την εφαρμόσουμε. Μπορεί οι γεννήσει να είναι λίγε, όμω οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν περισσότερα παιδιά. Απλά είναι πολύ δύσκολο λόγω έλλειψη χρόνου και χρημάτων κυρίω. σω αν αλλάξουμε τι κοινωνίε μα και βελτιώσουμε τι ζωέ των ανθρώπων, τότε και εκείνοι να κάνουν όσα παιδιά θέλουν και το πρόβλημα αναλυθεί. Όλα αυτά για την υπογεννητικότητα σκέφτηκα να σας τα πω αφού διάβασα μία είδηση. Μία εταιρεία στη Νότια Κορέα δίνει 75.000 δολάρια στους υπαλλήλου της κάθε φορά που κάνουν παιδί. Επίσης, αν κάποιος εργαζόμενος έχει τρία παιδιά, αντί για τα χρήματα που του αναλογούν, μπορεί να επιλέξει να ζήσει σε σπίτι που θα του παρέχει εταιρεία χωρίς νίκη. Η Νότια Κορέα είναι από τι χώρε που μαστίζονται περισσότερο από την υπογεννητικότητα. Έτσι, για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, ο ιδρυτή και πρόεδρο τη εταιρεία Lin και Keun έχει πάρει παρόμοιε πρωτοβουλίε και παλαιότερα. Πραγματικά υπέροχη κίνηση. Ελπίζω σιγά σιγά να βλέπουμε όλο και περισσότερε τέτοιε προσπάθειε. Και κυρίω από τι κυβερνήσει που έχουν και την ευθύνη. Πάντω, να πω ότι τα λεφτά είναι μόνο το ένα σκέλο του προβλήματο. Ένα παιδί χρειάζεται και πολύ χρόνο. Η άποψή μου είναι ότι μέρο τη λύση θα πρέπει να είναι να δουλεύουμε και λιγότερε ώρε. Αλλάζουμε θέμα. Ερευνητέ από το ΕΤΧ τη Ζηρίχη ανέπτυξαν μία πρωτοποριακή μέθοδο για την εξαγωγή χρυσού από ηλεκτρονικά απόβλητα. Και το ενδιαφέρον είναι ότι για να το πετύχουν αυτό χρησιμοποίησαν τυρόγαλα. Δηλαδή το κίτρινο υγρό που απομένει μετά την πήξη του γάλατο καθώ φτιάχνουμε το τυρί. Το αποτέλεσμα? Ο χρυσός είχε καθαρότητα 90,8%. Η μέθοδο αυτή είναι και οικονομική, κοστίζει 50 φορέ λιγότερο από την αξία του χρυσού που ανακτάται, και φιλική προ το περιβάλλον, με αποτύπωμα άνθρακα σημαντικά χαμηλότερο από τι συμβατικέ μεθόδου. Τώρα οι ερευνητέ ετοιμάζονται να εκμεταλλευτούν εμπορικά την τεχνολογία και διερευνούν την εξαγωγή χρυσού από διάφορε πηγέ πέρα από τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Και στο τελευταίο θέμα για σήμερα, πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν ρομαντικοί σύντροφοι τεχνητή νοημοσύνη? Κάποιε φορέ παρουσιάζονται ω κάτι που μπορεί να βοηθήσει στην ψυχική υγεία. Δεν ξέρω γι' αυτό, πάντω, μια νέα έρευνα που έγινε από τη Mozilla Foundations δείχνει ότι υπάρχουν κίνδυνοι. Ο οργανισμό εξέτασε 11 chatbots και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όλα του ήταν αναξιόπιστα, σε διαφορετικό βαθμό το καθένα. Ένα chatbot σε ρόλο συντρόφου θα ζητήσει να μάθει πολλέ προσωπικέ πληροφορίε, και εδώ τίθεται ένα θέμα ιδιωτικότητα. Το 73% των εφαρμογών αυτών δεν γνωστοποιούν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα τροτά σημεία ασφαλεία. Το 45% επιτρέπει αδύναμου κωδικού πρόσβαση, ενώ όλε εκτό από μία εφαρμογή ενδέχεται να μοιράζονται ή να πολλούν προσωπικά δεδομένα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετέ πληροφορίε για το πώ λειτουργούν αυτά τα chatbots. Και φυσικά οι εταιρείε που τα έχουν αναπτύξει λένε ότι δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το τι μπορούν να γράψουν, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνου και έχουμε ήδη τουλάχιστον δύο τέτοια καταστροφικά συμβάντα. Στη μία περίπτωση, ένα chatbot βοήθησε κάποιον να αυτοκτονήσει, κάτι που δυστυχώ ο χρήστη έκανε. Και στην άλλη περίπτωση, το chatbot ενθάρρυνε κάποιον να σκοτώσει τη Βασίλισσα τη Αγγλίας, κάτι που ο χρήστη όντω προσπάθησε να κάνει και τελικά συνελήφθη. Εκτό από αυτέ τι ακραίε περιπτώσει, μία συζήτηση με έναν σύντροφο τεχνητή νοημοσύνη φυσικά δεν θα είναι Όμω υπάρχουν περιπτώσει που η συζήτηση μπορεί να πάει σε πιο ακραία θέματα, όπω η κακοποίηση ανηλίκων, η βία και άλλα. Οπότε, αν κάποιο σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τέτοιε εφαρμογέ, το λιγότερο που πρέπει να κάνει σύμφωνα με την έρευνα είναι ένα ισχυρό κωδικό να σβήσει τα προσωπικά του δεδομένα όταν ολοκληρώσει τη χρήση τη υπηρεσία, αν είναι δυνατόν να μην επιτρέψει να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα του για την εκπαίδευση τη τεχνητή νοημοσύνη και να περιορίσει τα δικαιώματα τη εφαρμογή στι φωτογραφίε, την κάμερα, το μικρόφωνο του κτλ. Τώρα αν βλέπετε αυτό το βίντεο όταν το ανέβασα και όχι σε κάποια μελλοντική στιγμή, θα θέλετε να μάθετε για το Starship του Elon Musk που μόλις πραγματοποίησε την τρίτη δοκιμή του. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και αν βλέπετε για πρώτη φορά το κανάλι κάντε και εγγραφή επειδή στο βίντεο της επόμενης εβδομάδας θα μιλήσω ακριβώς για αυτό το θέμα. Το Starship θα αλλάξει τη διαστημική εξερεύνηση. Να ευχαριστήσω τώρα τους φίλους του καναλιού που με υποστήριξαν με Super Thanks την προηγούμενη εβδομάδα. Τον Ιωάννη Σιαβίκη, τον Απόστολο Βιτουλαδίτη, τον ράφα Ασάβη, τον Πόεμ, τον Αριστοτέλη Ευαγγέλου, τον Νικόλα Λαμπράκη και τον Βασίλη Κωνστανπάρα. Ευχαριστώ και του υπόλοιπου που με υποστηρίζετε με τα like, στα σχόλια και τι κοινοποίησει σα. Όπω πάντα, στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε πηγέ αλλά και περισσότερε πληροφορίε για κάθε θέμα που αναφέρω. Στο βίντεο πάνω αριστερά μπορείτε να δείτε γιατί ξοδεύουμε λεφτά στη διαστημική εξερεύνηση. Κάτω αριστερά θα βρείτε κάποιο άλλο βίντεο που ο αλγόριθμο του YouTube προτείνει ειδικά για εσά. Αυτά ήταν τα νέα για την εβδομάδα που πέρασε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή.